Στον χώρο των θετικών επιστημών, εδώ και πολύ καιρό, η αστρολογία θεωρείται ένα σύνολο παράλογων αντιλήψεων που δεν βασίζονται στην πραγματικότητα. Ακόμα όμω, ένα πολύ μεγάλο μέρο του κόσμου φαίνεται να πιστεύει στην αστρολογία. Αισθάνομαι λοιπόν την ανάγκη να σα παραθέσω τα βασικά επιχειρήματα που δείχνουν ότι η αστρολογία όχι μόνο δεν ισχύει, αλλά δεν θα μπορούσε να ισχύει. Η αστρολογία προέρχεται από την αρχαία Βαβυλώνα, αλλά πήρε την τελική τη μορφή στα χρόνια του Κλάβιου Πτολεμαίου, κατά το 2ο αιώνα μετά Χριστόν, όταν ακόμα οι άνθρωποι πίστευαν ότι η γη ήταν ακίνητη στο κέντρο του κόσμου. Επειδή ο ήλιο και οι πλανήτε κινούνται πάνω σε μια στενή λωρίδα του ουρανού, οι αστερισμοί που βρίσκονται πάνω σε αυτή τη λωρίδα πήραν ιδιαίτερη αξία. Είναι οι αστερισμοί που αντιστοιχούν στα 12 ζώδια που γνωρίζετε σήμερα. Α δούμε λοιπόν τα βασικά επιχειρήματα που δείχνουν ότι η αστρολογία δεν ισχύει. Πρώτο, το ξεπερασμένο γεωκεντρικό μοντέλο. Η αστρολογία χρησιμοποιεί την εικόνα του κόσμου όπω την βλέπανε στα χρόνια του Πτολεμαίου. Δηλαδή, η γη είναι ακίνητη στο κέντρο του σύμπαντο και περιβάλλεται από 7 πλανήτε, μεταξύ των οποίων είναι και ο ήλιο και η σελήνη. Θα έχετε ακούσει φυσικά για τι περιβόητε ανάδρομε κινήσει των πλανητών, που σύμφωνα με την αστρολογία έχουν αρνητική επιρροή πάνω μα. Οι πλανήτε με το πέρασμα των ημερών πράγματι φαίνεται να κινούνται σε σχέση με τον υπόλοιπο ουρανό. Και κάποια στιγμή αλλάζουν κατεύθυνση και κινούνται αντίθετα. Αυτό έμοιαζε μέγα μυστήριο για του κατοίκου τη Βαβυλώνα. Σήμερα όμω που γνωρίζουμε ότι η γη γυρίζει γύρω από τον ήλιο, τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά. Επειδή δεν κινούνται όλοι οι πλανήτε με την ίδια ταχύτητα, κάποιε φορέ προσπερνάει ο ένα πλανήτη τον άλλον και έτσι αλλάζει η οπτική γωνία μεταξύ του. Έτσι, για παράδειγμα, όταν η γη προσπερνά τον Άρη, ο Άρης φαίνεται πρόσχερα να πηγαίνει προ τα πίσω. Αυτό είναι λοιπόν η ανάδρομη κίνηση. Μια απλή προσπέραση που φαίνεται μυστηριώδης μόνο εάν πιστεύεις ότι η γη είναι το κέντρο του κόσμου. Δεύτερο, οι νέοι πλανήτες. Η αρχαία αστρολογία περιοριζόταν μόνο στους πλανήτες που ήταν γνωστοί μέχρι το 1781. Αργότερα ανακαλύφθηκε ο πλανήτης Ουρανός, ο πλανήτης Ποσειδώνας και ο νάνος πλανήτης Πλούτονας. Άρα μέχρι τότε οι αστρολογικές προβλέψεις ήταν είτε λανθασμένες είτε ελλειπείς. Η αστρολογία λοιπόν ανανεώθηκε και απέδωσε χαρακτηριστικά και στους νέους πλανήτες. Για τους παλιότερους πλανήτες υπήρχαν τα γραπτά του Πτολεμαίου και η αρχαία βαβυλωνιακή παράδοση. Από πού προέκυψαν όμως τα χαρακτηριστικά των νέων πλανητών. Στον Πλούτονα, για παράδειγμα, δόθηκαν χαρακτηριστικά που έχουν να κάνουν με τη ζωή, το θάνατο και την αναγέννηση. Ενώ στον ουρανό, με την ανεξαρτησία, την επανάσταση και την ελευθερία. Ναι, όσο απίστευτο και αν ακούγεται, τα χαρακτηριστικά που τους αποδόθηκαν έχουν να κάνουν με τα ονόματα που έδωσαν οι αστρονόμοι σε αυτούς τους πλανήτες. Εάν είχαν δοθεί άλλα ονόματα, πιθανότατα αυτοί οι πλανήτες θα είχαν άλλα αστρολογικά χαρακτηριστικά. Τα πράγματα βέβαια πλέον δυσκολεύουν ακόμα πιο πολύ, γιατί τώρα έχουν ανακαλυφθεί κι άλλοι νάνι πλανήτες πέρα από τον Πλούτονα, όπως είναι για παράδειγμα η Έρης και η Χαουμέα. Τρίτο, η μετάπτωση του άξονα της Γης. Πώ καθορίζεται το ζώδιο ενό ανθρώπου. Είναι αρκετά απλό. Την ημέρα τη γέννησή του πρέπει να δούμε πάνω σε ποιο αστερισμό ανατέλει ο ήλιο. Για παράδειγμα, αν όταν γεννιέσαι ανατείλει ο ήλιο πάνω στον αστερισμό του κρυού, τότε ανήκει στο ζώδιο του κρυού. Ή τουλάχιστον έτσι ίσχυε στα χρόνια του Πτολεμαίου. Σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει αρκετά. Γιατί η γη εκτό από την περιστροφή γύρω από τον άξονά τη και την περιφορά τη γύρω από τον ήλιο, κάνει και μια τρίτη κίνηση που δεν είναι πολύ γνωστή ο άξονα τη σχηματίζει ένα κόνο κάθε 25.800 χρόνια. Έτσι, κάθε 2.150 χρόνια, ο προσανατολισμό τη μεταβάλλεται κατά 30 μοίρες. Πράγμα που σημαίνει ότι οι θέσει των αστερισμών σε σχέση με τι ημερομηνίε δεν είναι σταθερέ, αλλά μεταβάλλονται με τον χρόνο. Για παράδειγμα, κάποιο που είχε γεννηθεί στι αρχέ του Σεπτεμβρίου, στα χρόνια του Πτολεμαίου, είχε τον ήλιο στον αστερισμό τη Παρθένου. Άρα ήταν Παρθένος. Κάποιο όμω που γεννήθηκε στι αρχέ Σεπτεμβρίου του 1990 ανήκει στο ζώδιο του Λέοντα, γιατί ο ουρανό έχει μετατοπιστεί σε σχέση με τα χρόνια του Πτολεμαίου. Άρα όλοι στην πραγματικότητα ανήκουν στο προηγούμενο ζώδιο από αυτό που νομίζουν ότι είναι. Η αστρολογία εξακολουθεί πάντω να δέχεται την εικόνα του ουρανού έτσι όπω ήταν πριν από 2.000 χρόνια. Τέταρτο. Οι αστερισμοί ω ενιαίε οντότητε. Οι αστερισμοί είναι σχήματα τα οποία επινόησαν οι άνθρωποι για να ενώσουν τα άστρα μεταξύ του. Παίξαν δηλαδή ενώστε τι τελείε. Και τα σχήματα τα οποία σχημάτισαν είχαν να κάνουν με την καθημερινότητα και τι ανάγκε τη εποχή του. Αλλά τα άστρα που ανήκουν σε έναν αστερισμό σπανίω συσχετίζονται μεταξύ του. Επομένω, είναι εντελώ παράλογο να αντιμετωπίζουμε αυτή τη δυσδιάστατη προβολή του πάνω στον ουράνιο θόλο σαν μία ενιαία οντότητα. 5. Οι αστερισμοί ω αυθαίρετα σχήματα. Όπω είπα, τα σχήματα τα οποία έβλεπαν οι άνθρωποι στον ουρανό είχαν να κάνουν καθαρά με την καθημερινότητά του. Έτσι, οι διαφορετικοί πολιτισμοί βλέπαν τελείω διαφορετικά σχήματα. Για παράδειγμα, εκεί που οι Βαβυλώνοι και οι Αιγύπτιοι βλέπαν ένα λιοντάρι, οι κάτοικοι τη Βόρεια Αμερική που ανήκαν στη φυλή Λακώτα έβλεπαν την αιστεία τη φωτιά. Το πόσο αυθαίρετα είναι αυτά τα σχήματα φαίνεται από το γεγονό ότι μεταβάλλονται με το χρόνο. Όλα αυτά τα άστρα ανήκουν στο γαλαξία μα αλλά έχουν διαφορετικές ταχύτητες. Έτσι τα σχήματα όπως τα βλέπουμε από τη Γη αλλάζουν. Για παράδειγμα, ο αστερισμός του Λέοντα μετά από 90.000 χρόνια θα έχει αλλάξει μορφή και θα έχει γίνει κάπως έτσι. Έκτο. Η μηδαμινή επίδραση των πλανητών στον άνθρωπο. Επιδρούν με κάποιο τρόπο οι πλανήτες πάνω στον άνθρωπο. Φυσικά. Σύμφωνα με τον νόμο της παγκόσμιας έλξης του Νεύτωνα, υπάρχει μια ελκτική δύναμη ανάμεσα σε όλες τις μάζες που υπάρχουν μέσα στο σύμπαν. Α δούμε λοιπόν ποια είναι η δύναμη που ασκεί σε ένα νεογέννητο μωρό ο γειτονικό μας πλανήτης Ο Άρης, όταν μάλιστα βρίσκεται στην πιο κοντινή απόσταση από τη Γη. Η δύναμη αυτή είναι 0,000000395 000, 000, ν. Δηλαδή είναι μια δύναμη 25.000 φορέ μικρότερη από τη δύναμη που ασκεί στο χέρι σας μια τρίχα όταν την κρατάτε. Ενδεικτικά αναφέρω ότι η δύναμη που ασκείται στο μωρό από τον Μευτήρα είναι περίπου δεκαπλάσια από τη δύναμη που ασκεί ο Άρης. Και όσο για τα άστρα που ανήκουν στους αστερισμούς, ακόμα και το κοντινότερό μας άστρο ασκεί πάνω μας μία δύναμη ένα εκατομμύριο φορές μικρότερη από αυτή που μας ασκεί ο Άρης. 7. Η θέση μας μεταβάλλεται διαρκώς μες στο σύμπαν. Σήμερα πολλοί αστρολόγοι βλέπουν εμένα ότι έχουν αλλάξει οι θέσει των αστερισμών, όπω είπαμε προηγουμένω, αλλά θεωρούν ότι κάποιο είδου ενεργειακέ πύλε εξακολουθούν να ανοίγουν σε εκείνε τι ημερομηνίε που ίσχυαν και στην εποχή του Πτολεμαίου. Για να ίσχυε κάτι τέτοιο όμω, θα έπρεπε η θέση μα να είναι σταθερή μέσα στο σύμπαν, ώστε στι ίδιε εποχέ να δεχόμαστε τι ίδιε επιρροέ. Αλλά η γη ποτέ δεν βρίσκεται στο ίδιο σημείο δύο φορέ. Καταρχά, η γη και ολόκληρο το ηλιακό σύστημα περιφέρεται γύρω από το κέντρο του γαλαξία και ολοκληρώνει μία περιφορά κάθε 250 εκατομμύρια χρόνια. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι επιστρέφουμε στο ίδιο σημείο κάθε 250 εκατομμύρια χρόνια, γιατί και ο ίδιο ο γαλαξία μα κινείται μέσα στο χώρο. Και ο χώρο μεταξύ των γαλαξιών διαστέλλεται. Επομένω, είναι εντελώ παράλογη η ιδέα ενό στατικού σύμπαντο που μα επηρεάζει με τον ίδιο τρόπο σε κάθε εποχή. 8. Αδυναμίε πρόβλεψη. Σκεφτείτε το παράδειγμα δύο διδήμων αδερφών οι οποίοι έχουν δραματικά διαφορετικέ ζωέ. Το ερώτημα είναι πώ είναι δυνατόν αυτά τα δύο αδέρφια να έχουν τελείω διαφορετική μοίρα ή τελείω διαφορετικού χαρακτήρε από τη στιγμή που έχουν γεννηθεί ακριβώ την ίδια ώρα, την ίδια στιγμή, στην ίδια τοποθεσία. Και επομένω έχουν το ίδιο ζώδιο και τον ίδιο οροσκόπο. Επίση, οι αστρολόγοι φαίνεται να μπορούν να προβλέψουν την παραμικρή λεπτομέρεια τη ζωή μα, για παράδειγμα οικονομικά. Ή αισθηματικά για την επόμενη εβδομάδα, αλλά αποτυγχάνουν εντελώ να προβλέψουν συγκλονιστικά και σημαντικά γεγονότα. Ω παράδειγμα, αναφέρω το τσουνάμι του 2004 στον Ινδικό Ωκεανό, που στήχησε τη ζωή σε 250.000 ανθρώπου σε 14 διαφορετικέ χώρε. Εάν μπορεί στον ουρανό να δει στοιχεία για τι ασήμαντε πολλέ φορέ λεπτομέρειε που έχουν να κάνουν με τη ζωή ενό ανθρώπου, σκεφτείτε τι πανδαιμόνιο ενδείξεων και στοιχείων θα έπρεπε να βλέπει πριν από ένα τέτοιο συγκλονιστικό γεγονό. Ένατο. Στατιστικέ μελέτε. Φτάσαμε ίσω στο σημαντικότερο στοιχείο. Έχουν γίνει επιστημονικέ μελέτε, οι οποίε έχουν δείξει ότι η αστρολογία δεν έχει καμία ισχύ. Η σημαντικότερη από αυτέ είναι η μελέτη του Κάρλσον του 1985, η οποία δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature, με τίτλο A Double Blind Test of Astrology. Στην έρευνα συμμετείχαν 28 αστρολόγοι από την Ευρώπη και τι Ηνωμένε Πολιτείε και βασίστηκε σε δύο διαδικασίε. Στην πρώτη διαδικασία ζητήθηκε από τους αστρολόγους να φτιάξουν τους λεγόμενους αστρολογικούς χάρτες ενός δείγματος εθελοντών, έχοντας στη διάθεσή τους όλα τα στοιχεία γέννησης των εθελοντών. Στη συνέχεια δόθηκαν τρεις αστρολογικοί χάρτες σε κάθε εθελοντή, ένας δικός του και δύο άλλοι, και έπρεπε αυτός, χωρίς να ξέρει ποιος είναι ο δικός του, να διαλέξει ποιο ταιριάζει πιο πολύ στο χαρακτήρα του. Στη δεύτερη διαδικασία έγινε ακριβώς το αντίθετο. Ζητήθηκε δηλαδή από τους αστρολόγους να ταιριάξουν κάποια αποτελέσματα από τεστ προσωπικότητας με συγκεκριμένους αστρολογικούς χάρτες κάποιων ανθρώπων. Πάλι τους δόθηκαν τρία ψυχολογικά προφίλ και έπρεπε να βρούνε ποιο από αυτά τέριαζε σε κάθε αστρολογικό χάρτη. Τα ποσοστά επιτυχίας και στις δύο διαδικασίες που ανέφερα ήταν ένα στα τρία, ό,τι ακριβώς δηλαδή θα περιμέναμε εάν η επιλογή γινόταν εντελώς τυχαία. Η άλλη μεγάλη έρευνα είχε γίνει το 2003 από τους Dean και Kelly. Ηταν μια τεράστια έρευνα που συμπεριλάμβανε εκατοντάδε γνωσιακέ, συμπεριφορικέ, φυσικέ και άλλε μεταβλητέ, αλλά δεν βρέθηκε κανένα απολύτω στοιχείο που να επιβεβαιώνει την αστρολογία. Δέκατο. Οι εξαιρετικοί ισχυρισμοί απαιτούν εξαιρετικά αποδεικτικά στοιχεία. Στην επιστήμη, πάντα η γνώση χτίζεται από κάτω προ τα πάνω. Δηλαδή, γίνονται πρώτα παρατηρήσει, ύστερα σχηματίζεται μια υπόθεση, ελέγχεται μαθηματικά ή πειραματικά. Και τελικά επιβεβαιώνεται ή απορρίπτεται. Στην περίπτωση τη αστρολογία όμω δεν έχει ακολουθηθεί αυτή η διαδικασία και δεν υπάρχουν ούτε οι στοιχειώδει ενδείξει για την ισχύ τη. Φαίνεται ότι είναι ένα κατάλοιπο τη αρχαία βαβλιονεϊκή θρησκεία από την εποχή ακόμα που οι άνθρωποι θεοποιούσαν τον ουρανό. Όπω έλεγε όμω ο Καρλ Σέγγαν, οι εξαιρετικοί ισχυρισμοί απαιτούν εξαιρετικά αποδεικτικά στοιχεία. Κάτι λοιπόν τόσο εντυπωσιακό όπω θα ήταν η διαμόρφωση του ανθρώπου από τι ουράνιε επιρροέ θα έπρεπε να στηρίζεται από πάρα πολλά στοιχεία για να γίνει αντικείμενο σοβαρή μελέτη. Συμπληρωματικά πρέπει να πω ότι ο ήλιο δεν περνά μόνο από 12 αστερισμού, περνά και από έναν 13ο, τον Οφιούχο, ο οποίο όμω δεν έχει συμπεριληφθεί μέσα στην αστρολογία. Τελειώνοντα, πρέπει να πω ότι ο λόγο που έκανα αυτό το βίντεο είναι ότι μου φαίνεται αδιανόητο ότι αντιμετωπίζουμε ω μαγικά ή μυστηριώδη αντικείμενα για τα οποία γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τι είναι. Η αστροφυσική έχει αποκαλύψει έναν υπέροχο, πολυσύνθετο κόσμο με πολύ εντυπωσιακά μεγέθη, που είναι κρίμα να ευτελίζουμε την ομορφιά του με τέτοιε απλοϊκέ δυσυδαιμονίε. <Ρι> Αυτό ήταν λοιπόν, το έκανα εγώ το χρέο μου. Αν θέλετε να δείτε κι άλλα βίντεο, μπορείτε να κάνετε subscribe και φυσικά εμεί θα τα ξαναπούμε στο επόμενό μα ταξίδι. Γεια χαρά!